Μακρόν. Έχουμε εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Απόστολε Μαγειριάδη, πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ για να μείνει ανοιχτό το αεροδρόμιο. Αυτό το οποίο διαβάζουμε από το Twitter του Γιάννη Στόλτεμπεργκ είναι ότι μόλις συνομίλησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Μπόρις Τζόνσον, και τους υπουργούς εξωτερικών του Καναδά, της Δανίας και της Ολλανδίας για την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Το ΝΑΤΟ, λέει ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ, προσπαθεί να κρατήσει το αεροδρόμιο της Καμπούλ ανοιχτό για να διευκολύνει και για να συντονίσει τις κενώσεις. Αυτό είναι το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί ευρέως, θέλω να σου πω, στα social media, στο Twitter, το αλλιεύσαμε εμείς πριν από λίγο. Μπορείτε να διακρίνετε και πειρά. Είναι ένας βίντεο διάρκειας 12 δευτερολέπτων. Βλέπουμε κόσμο να μπαίνει σε ένα αεροσκάφος S-17. Εδώ είναι πάνω αριστερά. Ναι. Μπορείτε να δείτε τα πειρά. Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες που έρχονται. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σαφές ότι υπάρχουν στρατιές που έχουν φτάσει στο αεροδρόμιο και γίνονται κάποιες μάχες. Και την ίδια στιγμή, επίσης, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί σχεδιάζουν να στείλουν δυνάμεις για να προστατεύσουν τους υπηκόους και τις ξένες αποστολές. Είναι σαφές ότι είναι συγκεκριμένη η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο, διότι δεν είναι εύκολη και η επικοινωνία. Τα social media έχουν ανάψει φωτιά από την εκεί πλευρά. Άλλωστε και η Αμερικανική Πρεσβεία στην ενημέρωση που έστειλε ζήτησε από τους Αμερικανούς πολίτες ή από άλλους να μην επικοινωνούν με την Πρεσβεία. Δεν υπάρχει πια κανείς εκεί. Ο μόνος ασφαλής τρόπος να επικοινωνήσουν είναι μέσω ίντερνετ και είναι σαφές πως οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Πάντως οι εικόνες αυτές καταγράφουν δραματικές στιγμές, γιατί βλέπουμε να τους επιβιβάζουν μέσα στο στρατιωτικό αυτό αεροσκάφος, πιάνοντάς τους από τα χέρια. Απόστολε Μαγειριάδη, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή.